χειρουργείο, γύρω στις 3 ώρες, σηκώθηκα, περπάτησα, χωρίς να έχω πόνο, ήταν χωρίς πόνο όλη αυτή η μεταχειρουργική περίοδος. Μετά, τη δεύτερη μέρα, ανέβηκα έναν όροφο και κατέβηκα από τον όροφο. Ναι. Και φυσικά, περπάτησα χωρίς βοήθεια. Πόσο μείνατε στο νοσοκομείο Υγεία, μείνατε μόνο για 24 ώρες. 24 ώρες. Έγινε το χειρουργείο μας το Σάββατο το πρωί και φύγαμε την Κυριακή το μεσημέρι. Και Κυριακή μεσημέρι. Πολύ ωραία. Απλώς μείνατε μια-δυο μέρες στην Αθήνα, περισσότερο για τη δική σας σιγουριά, έτσι ώστε να σας δούμε και τη Δευτέρα. Ακριβώς. Και να έχετε την άνεση να φύγετε, να φτάσετε στο σπίτι σας στην Καβάλα. Να ταξιδέψω με το αεροπλάνο πιο. Πολύ ωραία. Ήθελα να έχω μια περισσότερη ασφάλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όλη την ομάδα. Ο σύζυγος τώρα, ο κύριος Δημήτρης Πασάλογλου. Ο κύριος Δημήτρης Πασάλογλου. Πώς ήταν η κατάσταση πριν το χειρουργείο? Πριν το χειρουργείο, γκρίνα. Άρα λοιπόν είχαμε ένα καθημερινό πόνο. Οπότε τώρα δεν είναι καλό και για εσάς αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή τελειώσαμε, τα πάνε καλά τα πράγματα από εδώ και πέρα. Οπότε άμεσα βλέπουμε διαφορά, δεν υπάρχει καθόλου πόνος και είμαστε σε μια πολύ λογική, ταχύτατη ανάρρωση μετά το χειρουργείο αυτό. Μεγάλη εντύπωση μου προξένησε όλο το team του κ. Ροίδη, διότι ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της εγχείρησης αλλά και μετά καταπληκτική.